Το πιο ακριβές πλάνο, κάτι το οποίο δεν πίστευε κανένας, ανακοίνωσα δύο εβδομάδες πριν και είδαμε τα πράγματα να εξελίσσονται όπως ακριβώς το ονομάσαμε, όπως ακριβώς το δείξαμε στο chart το οποίο είπα και εννοείται στην ανάλυση την οποία είχα δώσει μέσα σε αυτά τα βίντεο στα οποία βγάζω στο YouTube ότι κανένας δεν μπορεί να σου δείξει αυτό το οποίο θα σου δείξω εγώ και αυτό τα οποία συνειδητοποιήσαμε ήταν απίστευτα καθώς το Bitcoin. Είδαμε για ακόμη μια φορά τον απόλυτο πάτο κάναμε το long trade το οποίο ανακοίνωσα και μέσα στο instagram broadcast channel μου το οποίο μπορείτε εννοείται να μπείτε και να δείτε εντελώς δωρεάν και θα πάμε κατευθείαν ώστε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις αγορές για ακόμη μια φορά για να μπορούμε για ακόμη μια φορά να είμαστε μπροστά και να δώσουμε όλες αυτές τις εξηγήσει βάσει των διαγραμμάτων και μόνο και πράγματα τα οποία μας δίνουν βήμα βήμα αυτά τα οποία πρώτα έχουν Αποδοθεί από τα charts. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και πρωτού ξεκινήσουμε. Like, subscribe και το καμπανάκι για όλε τι ειδοποιήσεις. για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το content το οποίο κάνουμε share κάθε φορά. Και εννοείται, θα μεταπηδήσουμε σε uh, πάρα πολύ ωραία γεγονότα, πάρα πολύ ωραίε καταστάσει. Αλλά και το που η αγορά πρόκειται να στηριχθεί, που πρόκειται να αποδοθούν τα μεγαλύτερα resistance σημεία. Και πού μπορεί να φτάσει εννοείται το bitcoin. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει. Έχουμε μπροστά μας το ε, πάρα πολύ ωραίο combine order book το οποίο μας δίνει από συγκεκριμένα τα το τι ε, θα μπορούσε να αποδοθεί, ποια είναι τα πιθανά σημεία resistance τα οποία ε, ε, βλέπουμε να εξελίσσονται στη δεδομένη χρονική φάση και βλέπουμε ότι ε, ε, από τα 69.000 ε, και μετά από τα 68.600 και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετά δυνατό resistance, πάρα πολλά liquidation στα οποία θα έρθουν μέχρι και τις 74.000 να χτυπηθούν ακαριέα έτσι. και από τα συγκεκριμένα τέλο πάντων ανταλλακτήρια τα οποία έχουμε μπροστά μας βάσει του συγκεκριμένου combined order book βλέπουμε ότι η κίνηση είναι αρκετά δυνατή αν και εφόσον ξεπεράσουμε τις 68.600 θα χτυπηθούν πάρα πολλά stop loss, πάρα πολλά liquidations θα αρχίσουν να αποδίδονται μέσα στην αγορά καθώς βλέπουμε ότι στις, μέχρι και τις 19 Ιουλίου υπήρξαν αρκετά inflows μέσα στην αγορά καθώς και η Grayscale έκανε κάποιες αγορές από bitcoin 20 εκατομμύρια στις 19 του Ιουλίου ε, παρασκευή ε, και εννοείται Fiat Grid Index. Μπροστά μα έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πιθανό resistance στη συγκεκριμένη φάση εδώ. Βλέπουμε ότι ε, η αντίδραση, αυτό το οποίο ονόμασα και στο ε, 27, είπα ότι είναι ένα από τα καλύτερα σημεία. Ε, το έχω πει σε όλα μου τα βίντεο. Για να κάνεις buy καθώς βρισκόμαστε τεχνικά σε ένα bull trend, που σημαίνει ότι θα υπάρξει μία ανταπόδοση της αγοράς από τα σημεία από τα πολύ χαμηλά σημεία καθώς έχουμε δει το συγκεκριμένο να συμβαίνει και εδώ και εδώ έτσι και στο upside move εδώ price reversal και εδώ και εδώ και εδώ ωραία Α, που αν πας ουσιαστικά να το ε, τσεκάρεις να δεις το τι συνέβη στο παρελθόν και βάση των charts θα καταλάβεις το που βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή το fear Grid στο 70 που μπορεί να οδεύει όλο αυτό θα το δούμε στα charts αναλυτικά. Και αυτό το οποίο ε, σίγουρα θα ήθελα να αναφέρω είναι τα τεράστια γεγονότα τα οποία έχουμε από τον ε, κύριο Μπάιντεν ο οποίος παρετείται φεύγει από ε, το παρασκήνιο των εκλογών και αφήνει ε, τη θέση του στην ε, Καμάλα Χάρις η οποία θα εκπροσωπήσει το κόμμα των δημοκρατικών. Από εκεί και πέρα λογικά τις περισσότερες πιθανότητες για εκλογή την έχει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ διότι έχει επιτελέσει και έναν αρκετά μεγάλο αγώνα. Σίγουρα όμως έχει απέναντί του μια δυνατή αντίπαλο από εδώ και στο εξής. Οπότε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι και το Νοέμβρη. Αυτό πιστεύω ότι θα αποδοθεί εάν και εφόσον υπάρξει drop της αγοράς. Είναι ένα από τα σημεία τα οποία μας λένε ότι εάν και εφόσον υπάρξει drop της αγοράς 6 μήνες πριν την εκλογή του καινούργιου Προέδρου, τότε η αγορά προμηνεί ότι ο Πρόεδρος θα αλλάξει, ότι τεχνικά φεύγει ο Biden και μπαίνει ο Τραμπ, έτσι αποδίδεται από την αγορά και την ψυχολογία της αγοράς. Ε, και βασικά τα γεγονότα βάση και του χρυσού τα οποία έχουμε δει μπείτε να δείτε το σχετικό βίντεο με το χρυσό ίσως το επισυνάψω και στο τέλος ώστε να μπορέσετε να το δείτε και να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει πάμε λοιπόν στο Bitcoin Chart Bitcoin Chart μπροστά μα και βλέπουμε ότι σε μεγάλα time frame στο monthly chart πάρα πολύ αρνητική η εξέλιξη και του money flow καθώς βλέπουμε ότι το χρήμα αρχίζει και φεύγει από την αγορά και εννοείται βλέπουμε και τις divergence, τη hidden divergence των momentum waves καθώς παρατηρούμε ότι και από τις δύο πλευρές το χρήμα αρχίζει να εξαφανίζεται, το momentum αρχίζει να πέφτει και γι' αυτό παρατηρούμε ότι και το volatility της αγοράς είναι πάρα πολύ χαμηλό, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τεράστιο breakout στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, ε, βάσει των το, resistance των οποίων παρατηρούμε, έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές, άπειρες φορές, ένα χρόνο τώρα φωνάζω για το επίπεδο 77-81 που είναι και το πιο σημαντικό σημείο όπου περιμένω το μεγαλύτερο resistance αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εδώ και στο εξή σίγουρα πρέπει να παρατηρήσουμε το τι συμβαίνει το resistance το οποίο εξαπλώνεται με το πιθανό triple top το οποίο παρατηρούμε σε αυτή τη φάση αν έρθει το σημείο αυτό να έρθει μέχρι και τις 81.000 εδώ πέρα και υπάρξει price reversal επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχει αρκετά δυνατό hammer κερί, bullish hammer κερί στο οποίο θα μπορούσε να κλείσει ο μήνα ε, τι επόμενε τέλο πάντων 9 ημέρε και να προκαλέσει το price reversal τη αγορά. Θα μπορούσαμε να έχουμε προφανώ πάρα πολύ καλή εξέλιξη τη τιμή σε αυτά τα επίπεδα του week chart. Α, υπάρχει ήδη bullish hammer κερί, ασχέτω που είναι κόκκινο. Α, πολύ δυνατό θα μπορούσε να πραγματικά να δώσει ένα επόμενο pump ε, πάμε λίγο να δώσουμε και την επεξήγηση του τι πραγματικά συμβαίνει εδώ τεχνικά έχουμε μια ε, πολύ ωραία εξέλιξη των πραγμάτων στη συγκεκριμένη χρονική φάση Όπως αναφέραμε και δύο εβδομάδες πριν Για την ακρίβεια βρισκόμαστε στις 57.647 Όταν άνοιξα και το long trade το οποίο σας ανέφερα α, Μετά από λίγε ώρες μετά από αυτό το βίντεο Αφού ανακοινώθηκε αυτό το βίντεο την ε, Παρασκευή που έκτηκε δύο εβδομάδες πριν Πάμε λίγο να δούμε το τι πραγματικά είπα Αυτή τη στιγμή το οποίο είναι identical με κάτι το οποίο συνέβη στο παρελθόν. I... Πάμε λοιπόν να δούμε τα δύο αυτά σημεία. Θα κάνουμε λοιπόν την οθόνη μα split και θα πάμε να δούμε αυτέ τι δύο κινήσει. Θα μιλήσουμε ουσιαστικά για αυτό το οποίο έχουμε α, τώρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει ε, τη σήμερα ημέρα ουσιαστικά. Ε, κάτι το οποίο έχει παραβιάσει το προηγούμενο low επίπεδο. έτσι. Ε, και θα πάμε και στην ημερομηνία πάλι του bitcoin, αλλά στις 23 του Σεπτέμβρη του 2021. Θα δούμε δύο σενάρια. Τα οποία είναι λίγο εξωφρενικά βάσει των φωμπονάτσεων επιπέδων. Ουσιαστικά έχουμε λοιπόν αυτή την κίνηση η οποία παίρνει από το swing high μέχρι το swing low επίπεδο. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και από εδώ μέχρι εδώ και θα παρατηρήσουμε ότι και στι δύο περιπτώσεις έχει χτυπήσει η κίνηση το επίπεδο 2,36 και στη μία αλλά και επίπεδο 2,36 και στην άλλη. Ε, οπότε είναι κάτι το οποίο βλέπετε και στις δύο περιπτώσεις, Έτσι έχουμε ακριβώς το ίδιο επίπεδο θα πάμε επίση στο σημείο των shorters, ωραία, δηλαδή αυτή την κίνηση από εδώ μέχρι και εδώ, και θα αναπτύξουμε επίση ένα επίπεδο Fibonacci uh, Retracement uh, και θα παρατηρήσουμε ότι η τιμή ήρθε στο 0,618 και ήρθε να πληρώσει του uh, συγκεκριμένου shorters μέχρι τα επίπεδα 1,272 και 1,414. Επίση θα πάμε στο παρελθόν, θα πάμε και εδώ Στι 14 Σεπτέμβριου του 2021 και θα κάνουμε ακριβώς την ίδια κίνηση όπου θα παρατηρήσουμε. 14 Σεπτέμβριου 2021 όπου είδαμε τέλο πάντων την κίνηση αυτή αλλά και την τελική εξέλιξη μαζί όπως παρατηρούμε με τα πάρα πολύ ωραία fair value gaps τα οποία είχαν δημιουργηθεί αλλά και το τι πραγματικά συνέβη στο τέλος. Ε, θα ήθελα πραγματικά να δείτε αυτή την κίνηση την οποία ανέφερα ε, και το τι θα μπορούσε να εξελιχθεί. Να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Breakout ουσιαστικά της τιμής και εννοείται αυτό το οποίο συνέβη. Βλέπετε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνει τα ίδια. Πάμε λοιπόν στο στο chart συγκεκριμένη φάση για να δούμε το τι πραγματικά έχουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία κίνηση στο two week chart ενώ βλέπουμε ότι στο weekly chart έχει ξεπεράσει στο casting και η πορτοκαλία αλλά και η μπλε πάρα πολύ ωραίο bullish signal το οποίο ανέφερα πάρα πολλές φορές ότι τα 67.200 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο και στο broadcast channel το οποίο είδαμε. Γιατί, ποιος ο λόγος, ποιος ο λόγος για τον οποίο Ανέφερα τόσες πολλές φορές τα 67.200 και τα οποία παραβιάστηκαν πάρα πολύ η συγκεκριμένη ε, κίνηση. Γιατί? Γιατί απλά και μόνο χτυπήθηκε το επίπεδο 2.36. Από εδώ και πέρα υπάρχουν απλά και μόνο δύο επιλογές. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν στην αγορά από εδώ και πέρα. Το ένα είναι α, ουσιαστικά το να υπάρξει ένα πιθανό Price reversal, απλά και μόνο να συνεχίσει η αγορά να κινείται προς την ανωδική πορεία και το δεύτερο είναι να μπούμε σε consolidation mode, δηλαδή να έρθουμε πάλι για ακόμη μια φορά στα χαμηλά επίπεδα των 57.000 και να υπάρξει ένα ελαφρύ bounce για καθοδική κίνηση. Είναι μόνο αυτά τα δύο επίπεδα, δεν υπάρχει τεχνικά κάτι άλλο, που σημαίνει ότι α, εγώ αν ήθελα να μπω όχι στη συγκεκριμένη φάση, με τίποτα στη συγκεκριμένη φάση, πάντα περιμένω ένα retrace για να μπορέσω να εισέλθω σε μία τιμή, για να μπορέσω να εισέλθω σε ένα trade. Ακόμα και αν έμπαινα στα επίπεδα των 61.000 με 60.000 και έπεφτε η τιμή, πάλι θα, θα υπήρχε ένα πιθανό price reversal για να μας δώσει την κατώτερη αυτή κίνηση, καθώς όλα τίθενται μεταξύ bulls και bears οι οποίοι υπάρχουν στη συγκεκριμένη φάση, φάση shorters, buyers και τα συναφή. Ε, οπότε αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί οι shorters. Αυτό το οποίο ε, κοιτάζουμε σε μια τέτοια φάση είναι εννοείται, εννοείται οι κινήσεις, α, οι χρονικές κινήσεις της αγοράς στις οποίες έχουμε αναφερθεί α, πάρα πολλές φορές. Ε, μπορείτε να τις παρατηρήσετε και από εδώ, είναι identical σε κάθε περίπτωση όσες φορές και να κλωνοποιήσω τη συγκεκριμένη κίνηση παρατηρείτε ότι τα market cycles α, είναι πραγματικά τα ίδια. Δηλαδή ό,τι και να συμβεί, μα ό,τι και να συμβεί βλέπουμε ότι ε, οι χρονικές κινήσεις είναι οι ίδιες και ακόμα κι αν προφανώς γυρίσουμε το παιχνίδι από ε, την ανωδική αυτή κίνηση και το τι ε, ε, έχουμε σε αυτά εδώ τα επίπεδα μπορείτε να παρατηρήσετε ότι οι κινήσει μα είναι ίδιε τεχνικά. Βλέπετε για ακόμη μια φορά και το price reversal από την αντίθετη. Ε, αυτό το οποίο όμω θα έβαζα ω χρονικό περιθώριο σε περίπτωση που αυτό το high θεωρείται μια χρονική περίοδο εξέλιξη και να μετρήσω τη χρονική περίοδο γιατί βλέπουμε ότι ανάμεσα σε αυτό το χρονικό διάστημα από εδώ και πέρα στο τρίμερο εδώ chart έχουμε 21 μέρες μέχρι να μπορέσει η τιμή να συναντήσει τις 77 με και εννοείται να κάνει το πιθανό price reversal και το dump ουσιαστικά τη αγορά. Τώρα αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε στο 5 day chart είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό resistance line στην RSI το οποίο θα μπορούσε να κρατήσει την αγορά προς την καθοδική πόρεια. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ένα πιθανό reject σε περίπτωση που αυτό κάνει breakout τότε δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε η επόμενη κίνηση είναι προς την ανωδική πορεία. Αν υπήρχε δηλαδή μια πιθανότητα price rejection σε αυτή τη στιγμή για να γυρίσει η αγορά και να πάρει το δεύτερο σενάριο το οποίο ανέφερα δηλαδή αυτό του consolidation της συνέχειας του consolidation καθώς χτυπήθηκε το επίπεδο 2.36 των FIBS τότε σε περίπτωση που έμπαινα σε ένα πιθανό long trade δεν θα το περίμενα μέχρι μετά από το τέλος του μήνα. Δηλαδή μέχρι και το τέλος του μήνα θα μπορούσα να έχω ουσιαστικά ένα entry, πάρα πολύ δυνατό entry, το οποίο θα μπορούσε να μου δώσει ε, εν συνεχεία μέχρι και τις 10 του Αυγούστου τις ανώτερες τιμές και εννοείται να μπορέσουμε να δούμε την θετική αυτή εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό το οποίο θέλω σίγουρα να δω είναι το chart ETH BTC, στο οποίο πραγματικά έχω εκπλαγεί είναι το γεγονός ότι έχουμε χτυπήσει τόσες φορές το συγκεκριμένο resistance line είχα την εντύπωση ότι α, θα το ξεπεράσουμε στα συγκεκριμένα επίπεδα. Αυτό όμως έχει καταρριφθεί. Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά ε, σε weekly chart ή οπουδήποτε βασικά όπου και αν θέλετε έχουμε φτάσει σε ένα τεντωμένο σχοινί το οποίο α, χρονικά τουλάχιστον δεν επιτρέπει ε, μέχρι και τις βαριά βαριά 19 με 26 Αυγούστου θα πρέπει να έχει κάνει ένα πιθανό breakout είτε από την ανωδική είτε από την καθοδική πορεία. Τώρα, η κατάσταση των momentum δείχνει πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, ενώ το money flow βρίσκεται από την καθοδική πορεία στο weekly chart, έχουμε πάρα πολύ δυνατό momentum. Ε, το οποίο δυνατό momentum θα μπορούσε να οθήσει την τιμή προς την ανωδική πορεία ε, στο 5 day chart και το money flow αρχίζει να δείχνει πάρα πολύ καλό. Στο daily chart, δεν δείχνουν και τόσο καλά τα πράγματα που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έρθουμε να δούμε ένα στο 0.04898 και price reversal στο ETH BTC chart τώρα το Ethereum κρατάει πάρα πολύ καλά με το price reversal στα επίπεδα εδώ δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρεθεί κάτω από τις 3.370 διότι κάτω από αυτά τα επίπεδα υπάρχουν και τα κάψα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα 3200 200 και το ούτω καθεξής. Ε, γι' αυτό δεν θα έμπαινα στη διαδικασία σε καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή να εισέλθω σε trade, θα περίμενα σίγουρα. Ε, μπήκαμε στο range volume το οποίο μας δίνει και την χειρότερη ουσιαστικά κίνηση, το χειρότερο του ουσιαστικά resistance, το οποίο θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να κρατήσει πάνω από τη διακεκομένη γραμμή και να δούμε το price reversal τις επόμενες ημέρες μέχρι και Uh, Της uh, 26 Ιουλίου Να δούμε ανώτερες τιμές Που σημαίνει ότι λογικά θα πουσάρει και το BTC Για να μπορέσει να ανέβει Και το Ethereum Στις ανώτερες αυτές τις τιμές Για να μην μας φύγει προς τα κάτω uh, Τώρα δεν θα έμπαινα σε κάποιο trade Επαναλαμβάνω και Λέω το γιατί Σίγουρα περιμένω price reversal Ό,τι και να γίνει για να δούμε πως θα εξελιχθεί από εκεί και πέρα τιμή. Βλέπουμε τα gaps και τα order blocks Τα οποία υπάρχουν εδώ πέρα uh, Οπότε δεν then... Θα πίεζα την κατάσταση στη συγκεκριμένη φάση. Τώρα, σχετικά yeah. με το Solana, το Solana βρίσκεται σε επίπεδα τα οποία σίγουρα είναι bullish. Από εδώ και πέρα, βλέπουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια εξέλιξη τιμή μέχρι και τα επίπεδα των 273 δολαρίων. Τώρα, στη φάση αυτή που βρισκόμαστε, σίγουρα το του week Chart δείχνει πάρα πολύ καλό. Το Weekly Chart υπερβολικά. Καλό θα μπορούσε να υπάρχει συνέχεια καθώς και το πάρα πολύ ωραίο W pattern που θα μπορούσε να πιέσει προς την ανωδική πορεία. Για να δούμε όμως και την εξέλιξη των πραγμάτων και τα target τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε. Μπήκα μέχρι τα σημεία 05, 269 και 310 δολάρια ο επόμενος στόχος στα δύο take profits. Βλέπουμε ότι εδώ είχα ονομάσει ήδη το take profit number 2, το δεύτερο δηλαδή take profit το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει στη συγκεκριμένη φάση. Ε, οπότε πιστεύω ότι είμαστε σχετικά καλά και ε, τώρα πάμε στο XRP λίγο να δούμε τι πραγματικά έχουμε εδώ πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο Price Reversal. Ε, είχα κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με την πιθανή έκρηξη του XRP. Έπρεπε να το δείτε. Ε, και εννοείται αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει μέχρι και τα επίπεδα εδώ 0.062 νομίζω τα οποία δώσαν πάρα πολύ ωραία κίνηση, θα μπορούσαμε να βρεθούμε και σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα, θα πρέπει όμως να σπάσει σε κάθε περίπτωση το 0,72. Αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει από εδώ και πέρα, είναι το γεγονός ότι στο weekly chart δεν δείχνουν τόσο καλά τα πράγματα. Momentum αλλά και money flow σε αρνητική εξέλιξη της πορείας, οπότε θα μπορούσε να υπάρξει ένα πιθανό resistance ακόμη, σε αυτά τα επίπεδα ενώ το daily chart δείχνει consolidation move που σημαίνει ότι λογικά μπαίνουμε σε consolidation move, λογικά θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα από εδώ και πέρα όπως έχουν ονομάσει και οι περισσότεροι το XRP ως stable coin. Οκ, okay, κανένα απολύτως πρόβλημα όπως και να έχει η κίνηση στην οποία αναφερθήκαμε και πάρα πολύ καιρό πριν είναι της τάξη του 54% ανωδικής πορείας την οποία έχει δώσει ε, παραπάνω έδωσε αλλά εδώ που βρισκόμαστε είναι κάπου εκεί οπότε για ακόμη μια φορά ένα ακόμα πετυχημένο trade θα έλεγα οπότε έχουμε δώσει πιστεύω όλη την ανάλυση της αγοράς ε, προφανώς θα ήταν τέλειο να δούμε και το κάθε coin το οποίο έχουν μπροστά μας θα εννοείται πατήστε like, subscribe το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις αφήστε μας πιθανά crypto τα οποία θα θέλατε να δούμε σε βάση τεχνικής ανάλυσης και όχι μόνο. Πάντως πάρα πολύ ωραία η εξέλιξη του BTC από εδώ και πέρα. Τα δύο σενάρια τα οποία τα ανέφερα και εννοείται είμαι stick to the plan για το επόμενο βίντεο για να δούμε τι πραγματικά θα έχουμε μπροστά μας, το τι πραγματικά θα φέρει η αγορά από εδώ και πέρα. Πάντως οι εξελίξεις όπως τις ανέφερα έτσι και συνέβησαν για ακόμη μία φορά. Like, subscribe, το καμπανάκι για όλες τις ειδοποίησεις, μην ξεχάσετε, είμαστε εδώ Μαζί σα για να μπορούμε να αναλύουμε τι αγορέ όσο πιο γρήγορα και εύκολα γίνεται. Για να μπορείτε να έχετε όλα αυτά τα οποία προσφέρουμε κάθε φορά εντελώ δωρεάν. Μπείτε λοιπόν στη διαδικασία αυτή και μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και το άνοιγμα των θέσεων για το Trade Hub Cycle 3. Η καινούργια season, η οποία ξεκινάει με όλου αυτού οι οποίοι θα μπορούν να ξεκινήσουν από το 0 για ακόμη μια φορά την εκπαίδευσή του. Οπότε θα βρείτε το link στο pinned comment section από κάτω για να μπορείτε να έχετε όλε αυτέ τις πληροφορίε και να κλείσετε τη θέση σα για να προλάβετε κι εσείς πριν γίνει το sold out σε αυτή την προνομιακή τιμή. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye.